πώς περιμένω να δω την ομάδα αυτό το παράθυρο. Σίγουρα με τον coach Λιβαδιώτη, όλες οι ομάδες του Χριστόφορου πάντα έχουν το χαρακτηριστικό να είναι aggressive στην άμυνα. Αυτό θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να κάνουμε. Το περάσαμε και από το προηγούμενο παράθυρο στα παιδιά. Θα είμαστε αρκετά πιεστικοί στην άμυνα. Θα παίζουμε aggressive stand tonight στις πρώτες πάσες. Γενικά θα έχουμε αρκετές επιθετικές άμυνες και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε έτσι μια ένταση στο παιχνίδι μας, όπως γίνεται συνήθως με όλες τις ομάδες του Χριστόφορου τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και αυτή την εικόνα στη δική μας ομάδα φέτος και νομίζω είμαστε και σε καλό δρόμο. 100% ο κόσμος είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπρώξει την εθνική ομάδα. Είναι η εθνική ομάδα άλλωστε. Είναι καλοκαίρι, θα είμαστε όλοι πιο χαλαροί. Είναι ωραία να έρθουν στο γήπεδο να υποστηρίξουν την ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και το γυναικείο πρωτάθλημα τις ίδιες μέρες. Άρα, ας αφιερώσουμε αυτή τη εβδομάδα για τον μπάσκετ και να τους έχουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά τους έχουμε πολύ ανάγκη. Η ομάδα δείχνει ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Αυτό έδειξαν τα τελευταία δύο παιχνίδια και σίγουρα τους θέλουμε δίπλα μας. Θεωρώ ότι σε μια εθνική ομάδα το μεγαλύτερο κίνητρο είναι το εθνόσημο στο στήθος. Από τη στιγμή που παίκτες έρχονται στο γήπεδο για να παίξουν για την Κύπρο μας, νομίζω είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Από εκεί και πέρα, γενικά στην εθνική ομάδα είναι πολύ εύκολη δουλειά των προπονητών να δημιουργήσουν κίνητρα, γιατί είναι τεράστιο το κίνητρο της ομάδας. Σίγουρα με υπομονή και επιμονή και με καθημερινές προπονήσεις και σίγουρα στις εθνικές ομάδες είμαστε λίγο πιο χαλαροί από τις ομάδες μας. Πάμε λίγο πιο άνετα να κάνουμε την προετοιμασία για να βγει αυτό στο γήπεδο. Αλλά θεωρώ ότι το πιο μεγάλο κίνητρο είναι η συμμετοχή στην εθνική ομάδα κάποιου παίχτη.